Μπαμιάκης Μανώλης για τη συνέχεια στην τηλεφωνική μας γραμμή. Είναι ο πρόεδρος του Σωματείου των Ξενοδοχοϋπαλλήλων στα Χανιά. Καλημέρα, τι κάνετε? Καλημέρα κύριε Δογεράκη και σας στο ακροδέα σας. Λοιπόν, ούτως ή άλλως εδώ έχουμε ακούσει και τι δεν έχουμε ακούσει και από το Ηράκλειο και από το Παρέθυμνο και από τον κύριο Κογολάκη και από τον κύριο Πανικολιδάκη. Για να ρωτήσω ευθύς αμέσως, ποια είναι η δυναμική των εργαζόμενων στον τουρισμό στα Χανιά φέτος σε μια νέα τουριστική περίοδο η οποία έχει ήδη ανοίξει? Αναμένεται το κύμα αυτό μέχρι τα μέσα του Μάη το πολύ να έχει πραγματικά γιγαντωθεί. Ποια είναι λοιπόν η δυναμική των εργαζομένων στα Χανιά? Κύριε Δουλειράκη, δυστυχώς στα Χανιά μειωνόμαστε. Ακόμα λιγότεροι εργαζόμενοι θα δουλέψουν φέτος στον τουρισμό στα Χανιά. Βλέπουμε νέες μονάδες γίνονται. Ο κόσμος φεύγει από τα ξενοδοχεία, δεν αντέχει αυτή την πίεση των 5 μηνών χωρίς ρεπό, χωρίς να πληρώνει τις υπερορίες. Βλέπουμε ότι και δεν μπορεί να ζήσει. Δεν μπορεί να ζήσει με 5-6 μισθούς και 3 ταμείο ενεργείας. Ο χρόνος έχει 12 μήνες. Τους υπόλοιπους μήνες τι θα κάνει, πώς θα ζήσει την οικογένειά του? Πάρα πολλοί συνάδελφοί μας φεύγουν και πηγαίνουν σε άλλες δουλειές με λιγότερα λεπτά και σου λέει θα έχω την ασφάλειά μου, θα έχω το μήνα που θα μπαίνει και ο μήνα θα βγαίνει, θα πληρώνω αυτά τα χρήματα και θα ζω. Θα ζω με λιγότερα χρήματα, αλλά θα έχω μια ασφάλεια. Εμείς ζούμε σε ένα κλίμα το οποίο υπάρχει και τεράστια ασφάλεια. Θα δουλέψει ο τουρισμός? Δεν θα δουλέψει. Βλέπουμε καμία βοήθεια από το κράτος. Δεν υπάρχει. Δηλαδή έχουμε φύγει από την μνημόνια τόσα χρόνια, το Ταμείο Ενεργείας παραμένει όμως 3 μήνες. Δώσε στον κόσμο να ζήσει 5 μήνες, να μπορεί να επιβιώσει, να παραμείνει στο επάγγελμα. Δυστυχώς παρά όλες τις παρεμβάσεις μας, όπως είπε και ο κ. Κοκολάκης και ο κ. Νικολιδάκης, το κράτος δεν μας ακούει. Λέει εκτός αν έχει μια άλλη άποψη και θέλει να μας αντικαταστήσει με αλλοδαπούς εργαζόμενους. Δεν ξέρω τι θα συμβεί στο μέρος και τι σκέφτονται και οι κυβερνώντες. Δεν μπορεί να λένε ότι είναι δική βιομηχανία ο τουρισμός και να μην επενδύουν στο ανθρώπινο δυναμικό. Ναι, αυτό είναι όντως ένα ερώτημα που δεν είναι ρητορικό, είναι πραγματικό. Από τη στιγμή που θέλεις να επενδύσεις, οι εξαγγελίες σου λένε ότι θέλεις να επενδύσεις, γιατί διαχρονικά αυτό το μεγάλο κομμάτι και αυτό το μεγάλο κεφάλαιο που τίνει να γίνει μονοκαλλιέργεια, έτσι όπως πάμε και με τις αλλαγές εν πάση περιπτώσει στο περιβάλλον, κλιματική αλλαγή και όλα τα υπόλοιπα, για ποιο λόγο δεν φροντίζεις έτσι ώστε να επενδύεις στο εργατικό δυναμικό? Όταν λέτε ότι κάθε χρόνο είμαστε όλο και λιγότεροι, αναφέρεστε σε συναδέλφους σας οι οποίοι επιλέγουν ένα άλλο κλάδο για αυτή την ασφάλεια, έστω και με λιγότερα, των 12 μηνών σε μισθό, σε ασφάλιση ή ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, έτσι όπως είναι ή έστω όπως είναι μέχρι σήμερα, ή αναφέρεστε και σε νέους εργαζόμενους οι οποίοι είτε δεν επιθυμούν είτε το αποτρέπουν αυτό ως πρόταση, ως σενάριο, ή μπήκαν, είδαν και είπαν Παναγία μου μακριά? Όλα μαζί. Αυτή τη στιγμή μπαίνουν νέα παιδιά στο επάγγελμα και σκεφτείτε τώρα ένας εργαζόμενος να δουλεύει 8 και 10 ώρες την ημέρα και χωρίς ρεπό. Περνάει ένα καλοκαίρι και φεύγει το καλοκαίρι και μετά φεύγει ο εργαζόμενος και είναι κορεσμένος, κουρασμένος, δεν μπορεί να συνέλθει. Φανταστείτε ότι αν πληρωνότανε, εντάξει, κάποιος σου λέει θα πληρωθώ, θα πάρω τα χρήματά μου, θα βγάλω εισόδημα. Αλλά δυστυχώς δεν πληρώνονται. Ελεκτικοί μηχανισμοί δεν υπάρχουν. Ποιος θα ελέγξει αν ο εργαζόμενος θα δουλέψει 8 ή 10 ή 12 ώρες? Ποιος θα ελέγξει αν πάρει αυτά τα χρήματα που μπορεί να πάρει, που πρέπει να πάρει? Δυστυχώς βλέπουμε τώρα ότι τα νέα παιδιά, έτσι, για να πάει ένα παιδί θα πάει στο ξενοδοχείο. Για να πάει να βγάλει μια σχολή θα θέλει 6-7 χιλιάρικα. Γιατί αυτά να μην τα κάνει δωρεά το κράτος, γιατί να μην βοηθάει αυτά τα παιδιά να μπουν στο επάγγελμα, να προσφέρουν στις δωρεάν σχολές? Το βλέπουμε τώρα στη σχολή μετεκπαίδευση. Ήταν να λειτουργήσει πέρυσι και τώρα λέει ότι μπορεί να λειτουργήσει και του χρόνου. Δηλαδή σκέτη κοροϊδία. Και εμείς πιστεύουμε ότι γίνεται εσκεμμένα για να μην πάρουν οι εργαζόμενοι ένα 10% του μισθού που διηγείται παραπάνω. Εμείς, από τη μεριά μας, εμείς τα παιδιά μας ρωτάνε να ακολουθήσουν το επάγγελμα, τους λέμε παιδιά, μην ακολουθήσετε.
γιατί να είστε στην πείνα, γιατί ουσιαστικά οι ξενοδοχοπάλοι το χειμώνα είναι στην πείνα. Και να σας πω και κάτι άλλο. Εδώ στα Χανιά τι γίνεται. Δίνουν άδεια για νέα ξενοδοχεία. Δεν φροντίζουν όμως υποδομές. Το καλοκαίρι δεν θα υπάρχει νερό. Βλέπουμε την κλιματική αλλαγή. Πώς δίνουν την άδεια να κάνουν επενδύσεις χωρίς να έχουν κάνει τις υποδομές. Mm. Πού θα πάμε. Αυτό δεν μπορώ να σας το απαντήσω εγώ. Μάλλον τα αρμόδια υπουργεία πρέπει να το απαντήσουν. Καταλαβαίνω τι θέλετε να πείτε. Ρητορικό είναι το ερώτημα. Είναι οι προβληματισμοί σας. Αλλά είναι απορία άξιο μέσα σε όλα αυτά. Γιατί δεν διαχειρίζονται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Γιατί οι επισκέψεις πρέπει να είναι μόνο εθιμοτυπικές όταν γίνονται. Γιατί πρέπει να είμαστε μόνο στις εξαγγελίες και όχι επί της ουσίες. Αν και κουβεντιάζονται όλα αυτά, να μην έχουν ληφθεί μέτρα. Γιατί δεν νομίζω ότι είναι μέτρα τα οποία. Θα μπορούσαν να είναι χρονοβόρα, θα μπορούσαν άμεσα να ληφθούν για την ανακούφιση και τη δική σας και των υπολείπων. Λοιπόν. Κυρία Δευγερίτη, δυστυχώς παχιά λόγια. Παχιά λόγια, μόνο λόγια και να εμφανιζόμαστε σε φιέστες και τίποτα άλλο. Αλλά δεν πάνε στο πρόβλημα να λύσουν αυτό το πρόβλημα. Και σας λέω ότι αυτή τη στιγμή εμείς έχουμε υπόλοιπες ότι πάνε εσύνονται κάποια άλλα πράγματα. Φυσικά εμείς, εγώ θα ξεκαθαρίσω, δεν έχουμε πρόβλημα στους ανθρώπους που θα έρθουν να δουλέψουν στο εξωτερικό. Αλλά για αυτούς τους ανθρώπους. Ποιος θα δει αν τηρούν τις συμβάσεις, ποιος θα δει πού θα διαμένουν αυτοί οι άνθρωποι, ποιος θα δει αν αυτοί οι άνθρωποι κάνουν αυτό που πρέπει και δεν δουλεύουν 15 ώρες και 20 ώρες. Ποιος θα τα έλεξε αυτά. Ελευθεροί μηχανισμοί δεν υπάρχουν, είναι διαλυμένοι. Πληγές, μόνο πληγές καταγράφονται σήμερα από όλους εσάς που μπαίνετε σε μια νέα τουριστική περίοδο και δεν ξέρετε πού θα σας βγάλει και πού θα βγάλει. Με τους αριθμούς να ευημερούν, αλλά όχι τους ανθρώπους. Δυστυχώς βλέπουμε ότι κάποιοι κερδίζουν, ο πλούτος πηγαίνει σε κάποια χέρια και οι εργαζόμενοι φτωχοποιούνται. Αυτό βλέπουμε. Κύριε Μπαμιάκη, σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα στα Χανιά. Ευχαριστώ πολύ.